play that. This right here, is payback from way back. I don't play that. This right here. Ολοκληρώνοντας τη φάση της επιλογής, θα ήθελα να σε συγχαρώ και να σε καλωσορίσω στο Fame Story. Ναι, καλώς ήρθα. Τώρα δεν νιώθω. Θα σου πω αύριο, ξέρω εγώ. Μέχρι αύριο δεν θα νιώθω, έτσι. Γιατί θα φύγω μια προμήψη. Εγώ θα φύγω. Γιατί το λες. Εντάξει. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε τη στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε γκρεμό. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε και αποφάσισε. Παραμένει ο Νότης. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το μολογώ, το μολογώ. Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι αν με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει. Ομολογώ πως είσαι ο λόγος για να ζω. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπά, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ. Τι έγινε? Πέφτει. Καλώς το μορφό πάντα. Κάτσε. Σαντρία. Τι γίνεται? Νιώθεις ότι σήμερα αποχωρεί ένας από τους νικητές του Fame Story. Το νιώθεις? Αν δεν το νιώθεις, να το δηλώσω εγώ. Δήλωσέ μου το, σε παρακαλώ. Σου δηλώνω υπεύθυνα ότι σήμερα ένας από τους νικητές του Fame Story, με την ευρία έννοια όλα τα παιδιά που έχουν λάβει μέρος. Δεν λέω όμως με την ευρία έννοια. Με πιο στενή έννοια. Ένας από τους νικητές του Fame Story αποχωρεί. Πρόωρα για τη σχολή, έγκαιρα
για την πορεία του και την καριέρα του. Εσύ τι έπραξε σήμερα? Εγώ είδα μία σκηνή, αποχώρησης βέβαια, που έχει τα, πώς να σου πω, το στοιχείο και της στενοχώριας και του ότι μπορεί να φαίνεται κανείς ότι έχασε, και το έβλεπα και από τον κόσμο που φώναζε και από τον κόσμο που σε αποθέωνε και από τα παιδιά που σε αγαπάνε και από την κατήφια στο πρόσωπο της Ναταλίας και από την υμνολογία των καθηγητών ότι αποχωρεί ένας νικητής. Γιατί όμως να αποχωρήσει ένας νικητής? Άστο το γιατί να αποχωρήσει. Εισέπραξες αυτά τα στοιχεία? Τα εισέπραξα. Τα εισέπραξες. Ναι. Σου δίνανε αυτά το στοιχείο του νικητή, όχι τη συγκεκριμένη σύγκρουση αυτής της εβδομάδας, γενικά, από το Fame Story. Δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι από τους μεγάλους κερδισμένους του Fame Story? Την έχεις ή δεν την έχεις? Πες μου πραγματικά. Δεν θέλω να πω από τους μεγάλους κερδισμένους του Fame Story. Από τους κερδισμένους, βέβαια, αδερφέ. Είναι από τους κερδισμένους, γιατί πιστεύω ότι κέρδισα πάρα πολλά εκεί μέσα. Εδώ μέσα. Ναι. Ήδη αρχίζεις και αποκτάς νοοτροπία ότι έφυγες. Άστα, είμαι κρατιέμαι τώρα. Κρατιέσαι, έτσι. Και εγώ, εγώ συγκινούμαι που φεύγεις. Γιατί είσαι από τα πιο ειλικρινή, από τα πιο ζωντανά, από τα πιο αστέρια εδώ μέσα. Δηλαδή θα μπαίνω κι εγώ από αύριο και θα μου φαίνεται το σπίτι ουσιαστικά έτσι μικρότερο, φτωχότερο, λιγότερο. Φαντάζομαι ότι για σένα δεν θα είναι πολύ κεντρικό αυτό. Αν γύριζες το χρόνο πίσω δεν θα φεύγες? Αν γύριζα το χρόνο πίσω ή θα φεύγα για μια καλή ή δεν θα φεύγα. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λες. Γιατί δεν έφυγα ψεύτικα, ούτε ήρθα ψεύτικα. Το ξέρω καλύτερα από όλους. Εμένα μου στήχησε αυτό, το ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Φεύγω από το Fame Story. Ο κόσμος, ξέρεις τι πίστεψε, έτσι όπως βγήκε, όχι από την εκπομπή και από άλλα, ότι είναι τα τερτύπια μιας βεντέτας. Ποιας βεντέτας, ρε παιδιά? Τι πίστεψε, σου λέω. Ναι, επειδή ο κόσμος δεν πίστεψε. Ένα τυπάκι που φεύγει, ας τους άλλους δημιουργεί θύματα να κλαίνε. Φεύγει, πάει σε ένα μαγαζί, τα σπάει και ξεδίνει και γυρίζει. Τυχαίνει, ρε παιδιά, ο κολλητός μου να είναι τραγουδιστής. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα. Πήγα θα λυθεί έξω αυτό. Μου. Πήγα να εγώ το φίλο ξέρω μου. Πάρα πολύ καλά. Μιλάς ο κόσμος με ενώπιζε ψεύτη και έχασε την μάχη αυτή και φεύγω από το σπίτι. Δεν πειράζει. Η ζωή συνεχίζεται και θα βγει δυνατή δουλειά. Αντρέα. Θέλεις να πας να χαιρετήσεις τα παιδιά, θες να μην συνεχίσουμε να στην ιστορία? Θέλω να πάω να τα χαιρετήσω να φεύγω. Γιατί δεν αντέχω, θα αρχίσω να κλαίω πάλι. Σπίτι που θα πας και θα μείνεις μόνος σου, υπάρχει περίπτωση να τα σκεφτείς όλα αυτά και να κλάψεις ή είσαι πιο ψύχρεμος? Πες μου, μίλησα μου. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα. Θα μου πάρω και για κλαψιάρι, ξέρεις. Ξέχνα τις κάμερες. Τις ξέχασες αρκετές φορές. Ξέχασε τις τώρα που φεύγεις. Θα μου λείψει πολύ, ναι. Θα μου λείψει το σπίτι γενικά. Καλά, τα παιδιά θα μου λείψουν, εννοείται. Οι καθηγητές, εσύ. Ο κόσμος. Πολύ. Στα live, ξέρεις αυτό. Η Ναταλία. Όλα αυτά. Θα μου λείψουν όλα, όλα. Θα τα δω όλα, ξέρεις. Εγώ εκτίμησα που μου βάλες τις φωνές. Μην νομίζεις, δεν είμαι κομπλεξικός. Εκτίμησα γιατί ένας ο οποίος θα έπαιζε με στρατηγική δεν θα μου βάζει τις φωνές. Γιατί μπορεί εδώ να έχω έρθει να σας υπερασπιστώ, αλλά γενικότερα ως προς το Fame Story έχω σχέση με την παραγωγή και έχω μια συμμετοχή. Εγώ χάρηκα που ήρθαμε σε μια προστριβή και να ξέρω ότι σε εκτίμησα με αυτή η προστριβή. Όμως μας έφερε πιο κοντά. Καλά, δεν το συζητάω. Αυτό το έχω πει και όλας και στον αέρα και σε άλλα κανάλια ότι. Αν νομίζετε ότι προσδιοριζόμαστε από μια φωνή που μου βάλε ο Νίνο ή μια φωνή που του βάλα, άνθρωπο. Κάνετε λάθος, γιατί εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ και τον έχω στα όπα. Λάγε. Κι εγώ σε νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο. Και θα μου στοιχήσει που φεύγεις από εδώ. Έτσι. Έλα να ρεψιλού να σε φιλήσω από αυτή τη θέση. Γιατί από άλλες θα σου δίνω συγχαρητήρια που θα σκίζεις. Από άλλες θέσεις θα σου δίνω συγχαρητήρια που θα σκίζεις. Έμπατασα. Παιδιά, αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο πολύ. Ε? Και η αποχώρηση. Ναι. Δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Δεν έχω δώσει καλό συντήλιο. Ε? Δεν έχω δώσει καλό συντήλιο. Λοιπόν. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Πρέπει να γελάσω για να ξανακλαίω. Περάσαμε καλά.